Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό της Ριζούπολης. Γιουγκοπιάστηκα εναντίον Ρεμάλ Μαδρί απόψε και τον Β' όμιλο της πρώτης κατηγορίας. Το 3-4 γιουγκοπιάστηκα και την μεγάλη νίκη κοντρα των Έμπειρων που τους έσπασε το αίτητο από τρεις σερί νίκες η πολύ ανεβασμένη φέτος Ρεμάλ Μαδρί που είναι στο 5-2 στις πρώτες θέσεις του ομίλου. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Κουμπούλη μετά την πάσα. Δημητρακόπουλου είναι άστοχος, ο Κουμπούλης και τώρα η Ρεμάλ Μαδρί με τον Κλήρο και την πρώτη τους επίθεση στο ματ. Την μπάλα την έχει ο Μανίνα στη γωνία, μέσα πέρασε στο Γαριφάλου, ο Στάρι κάνει την μπάλα, βουτάει όμως και την ανακτά, το τρίποδο που το πατάω από τον Ασιάδη, η μπάλα περνάει εκτός και στα χέρια των Γιούγκο Πιάστικα. Όγδοο ματ και για τις δύο ομάδες φέτος. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του πρώτου γύρου. Ήδη υπάρχει μια εικόνα για τις ομάδες φέτος. Στη γωνία είναι ο Τσακέτας που παίρνει το δίποντο. Αυτός θα ανοίξει το σκορ. Το ριμπάουντ μαζεύει ο Χατζηγνατίου. Και πλέον βαδίζουμε στα τελευταία 9 λεπτά της πρώτης περίοδου. Συμπληρώθηκε λοιπόν το πρωταγωνιστικό χωρίς σκορ. Τώρα θέλει να βάλει ο Μανίνα και να το κάνει. Είναι τρίποδο το σουτ του Μανίνα. Το 3-0. Γιάννη Μανίνα για τον Ρεμάλ Μαδρί. Τώρα Δημητρακόπουλος περνάει από κάτω. Έχει κερδίσει το φάουλ νωρίτερα από τον μοναδικό τώρα σκόρερ του παιχνιδιού. Αναφορά με τον Κουμπούλη να έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Είναι ψηλά, θέλει να περάσει. Ο ταχύτατος Κουμπούλης έβγαλε στον Γιώ και να σπατάει το σουτ από μέση απόσταση. Μαζεύεται ο Μητρακόπουλος και αρχίζει να πιάνει δουλειά ο κορυφαίος για φέτος παίχτης της Γιούγκο. Είναι σταθερή η απόδοση και επίδοση σε κάθε παιχνίδι. Χατζηγνατίου έβγαλε ξανά ψηλά στον Ιφτιχάρ. Εκείνος μπαίνει μέχρι μέσα. Ο Κουμπούλης του κλέψει πάντα και ολοκληρώνει ο Τσακέτας το κλέψιμο. Έχει φύγει μέχρι απέναντι ο Τσακέτας. Έβγαλε ξανά στον Κουμπούλη. Ο Κουμπούλης στο χιόνι. Η μπάλα περνάει έξω. Μπερδεύτηκε εκεί. Είναι ένα σύνηθες λάθος. Ήταν γυρνάς απότομα και υπάρχει παίκτης που κινείται στο κανένα διαιτητής. Νομίζω πάνω κάτω όλοι όσοι έχουμε παίξει μπάσκετ κάποια στιγμή την έχουμε παθήσει κάνοντας αυτό το λάθος. Τώρα ο Μανίνας θα αποστάρει ωραία, το τελείωμα θα τα χαλάσει. Το rebound που μαζεύει ο Τζιός και έπειτα έχουμε το τζάμπολ μεταξύ του Τζιού και του Χαριφάλου. Κατοχή ξαναπερνά σε χέρια Ρεμάλ Μαδρί. Δεν αφήσει τη φάση ο Χαριφάλου και δικαιώθηκε γι' αυτό. Μανίνας για τον Γαριφάλου, ο Χατζηγνατίου, ο Ιφτιχάρ άφησε μέσα για τον Μανίνα, ένα παστάρι, έβγαλε πολύ ωραία και τον Γαριφάλου που είναι στα στοιχεία, μέσα σε καφή και ο Κουμπούλης είναι εκείνος που μαζεύει. Να η μπάλα για την Γιουγκοπιάστικα που έχει την ευκαιρία τώρα να περάσει μπροστά στο σκορ. Γιωργακόπουλος, ο Τσακέτας σε 45, ο Γιωργακόπουλος παίρνει τον drive, αφήνει ωραία για τον Τζιό και έχουμε το φάουλ του Γαριφάλου, πρώτες βολές στο παιχνίδι. Ο Τζιός θα τις εκτελέσει, κάνει την πρώτη, όσοι παίρνει η πρώτη, μάλιστα. Θα μπει και η δεύτερη. Άψογος ο Τζιός από την γραμμή. 4-3 μπροστά η Γιούγκο. Μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού. Φιχάρ παίρνει τον drive και σπάει έξω στον Αθανασιάδη. Εκείνος θέλει να παίξει ένα σμέναν τον Τσακέτα να χάνει. Προς τη στιγμή την μπάλα την ανακτά ο Ιφτιχάρ, ο Χατζηγνατίου, ο Μανίνας περνάει μέσα στο Γαριφάλου. Εκείνο ο Δημητρακόπουλος όμως η μπάλα φτάνει στα χέρια του Χατζηγνατίου, πρέπει να πάρει το σουτ, το κάνει, δεν είναι καλό και το rebound μαζεύεται από τον Γεωργακόπουλο που φτάνει μέχρι απέναντι. Αλλά 6,5 για την πρώτη περίοδο στο 4-3 μπροστά η Γιουγκοπιάστικα. Στο man-to-man εδώ η Ρεμάλ Μαδρί θα υποφεληθούν καθώς
Μπερδεύτηκαν οι Γιούγκο και οι Ρεμάλη που θα σκοράρουν στην άλλη άκρη μετά από αυτό το κλέψιμο που έγινε. Οι αλλαγές εδώ λειτουργήσαν από τους Ρεμάλ, παρόλο που δεν υπήρχαν screen, υπήρξε μια κίνηση στην περιφέρεια από τους Γιούγκο. Ο Δημητρακόπουλος τώρα στο χι, ο Μανίνας είναι εκείνος που μαζεύει. Θέλει να φύγει από τα δεξιά, ο Ευτυχάρ στον εθνιδιασμό άφησε στο Χατζηγνατίου που παίρνει το τρίποντο. Είναι άστοχος, αλλά εκείνο ο Γαριφάλου για να το βάλει και αυτό. Και να βάλει μπροστά την ομάδα του με τρεις. Απέναντι τώρα έχει φύγει ο Γεωργακόπουλος, ο Τζιός, το κόψιμο του Τσακέτα που έπεσε στις βολές, ο Τσακέτας δεν το βάζει. Το Χατζηγνατίου είναι εκείνος που μαζεύει. Ευκαιρία τώρα να χτίσουν ένα μικρό σερί. Η Real Madrid εκμεταλλευόμενη τις αστοχίες των αντιπάλων τους, αλλά και το λάθος που έγινε προηγουμένως. Από τη γωνία ο Αθανασιάδης περνά μέσα στον Γαριφάλου, εκείνος στο κόψιμο του Μανίνα. Ο Τσακόπουλος είναι εκείνος που κλέβει και απέναντι έχει φτάσει ο Κουμπούλης. Ξανά ο Δημητρακόπουλος, το μαρκάρι ο Μανίνας, άφησε στον Κουμπούλη. Μάριος είναι ψηλά, έχει άλλα 8 δεύτερα για την επίθεση. Περνάει ταχύτατα κάτω το καλάθι, βρήκε εκεί τον παρτενέρ του, τον Δημητρακόπουλο, για να το βάλει και να μειώσει στον πόντο. Ωραία φάση εδώ, την ταχύτητα και την έκρηξη του Κουμπούλη. Ήρθε το πέρασμα και έπειτα το κόψιμο του Δημητρακόπουλου για να σηκωθεί πλέον εύκολα και να το βάλει. Ο Χατζηγνατίου αστοχή και σε αυτό το τρίποντο. Επιθετικό rebound όμως από τον Αθανασιάδη, δίνει την ευκαιρία για τρίποντο του Μανίνα, αλλά είναι άστοχο. Απέναντι τώρα η Γιούγκο με τον πάντα γρήγορο Κουμπούλη. Ο Δημητρακόπουλος πάρει το τρίποντο, είναι κοντό το σουτ, μπάλα περνάει έξω και στα χέρια τον Ρεάλ Μαδρίτη, ενώ θα περάσει μέσα ο Ζωγράφος. Για την Γιούγκο πιάστηκα στη θέση του Τσακέτα. Δύο φάουλ έχουν η Ρεμάλ, κανένα Γιούγκο τώρα. Χατζηγνατίου βρίσκει μια πάσα στα χέρια του Ιφτιχάρ. Ο Μάρ θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο. Όμως εκείνο Χατζηγνατίου που είναι ιδιαίτερα ενεργός σήμερα. Ο Μανίνας με το τρίποντο δεν θα το βάλει ούτε τώρα. Απέναντι ο Δημητρακόπουλος βρήκε τον Γεωργακόπουλο, χαλαρώνει λίγο τον ρυθμό για να έρθουν και οι υπόλοιποι συμπαίχτες του, ενώ είχαν επιστρέψει όλοι οι Ρεμάλ. Τελευταία 4 της πρώτης περίοδου, ο Κουμπούλης θέλει να περάσει για να σηκωθεί και να στοχίσει. Λοιπόν, μαζεύει ο Γαριφάλου, θέλει να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ρεμάλ με τον Χατζηγνατίου να βρίσκει τον Αθανασιάδη, προσποιείται και κερδίζει το φάουλ από τον Τζιό. Τα 6 το σκορ με έναν μπροστά η Real Madrid. Ο Ιφτιχάρ βρήκε τον Μανίνα, θα γυρίσει ο Μανίνας, θα αστοχίσει λοιπόν του Γεωργακόπουλου και φάουλ πάνω σε εκείνον. Δεύτερο φάουλ του Μανίνα. 3,5 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Ο Δημητρακόπουλος θα κλέψει εκεί γρήγορα Χατζηγνατίου. Απέναντι τώρα η Ρεμάλ, αλλά κλέβει και ο Κουμπούλης. Κλέψιμο στο κλέψιμο. Φτάσει ο ίδιος απέναντι. Πάσα του θα βγει έξω από τα χέρια του Γαριφάλου. Πιθανόν αν δεν είχε βάλει το χέρι του Γαριφάλου εκεί, μπάλα να παίρναγε έξω. Καθώς δεν νομίζω να προλάβαινε. Ο Πλάκας, αν δεν απατώμε, που έκοβε να πιάσει την μπάλα. Μανίνας τώρα παραχώρησε τη θέση του. Πλάκα, όχι Πλάκα, στο Ζωγράφο θα έκοβε για την Γιούγκο. Πιάσκα μπέρδεψα τα 41 από διαφορετικές ομάδες, συγχωρείτε. Τρίποντο εδώ τον Γεωργακόπουλο, παραλίγο η μπάλα με κάποια περίεργη τροπή που πήρε να μπει. Απέναντι όμως τώρα έχει φτάσει ο Χατζηγνατίου. Ο Θεός θα στοχεί στο τρίποντο, ο Ζωγράφο μαζεύει. Κουμπούλης. Θέλει να περάσει, κλειστεί μέσα στον Δημητρακόπουλο και είναι ανίκητος εκεί. Ο βάζει για το 8-7. Ξανά μπροστά η Γιούγκο με δύο δίποντα του Δημητρακόπουλου. Η Χάρ άφησε για τον Αθανασιάδη που περνάει εκεί στο το κέντρο. Είναι άστοχος και ο Ζωγράφος μαζεύει. Κουμπούλης. 45 σκέφτεται το σουτ, τώρα παίρνει άλλη μια φορά το drive, θα το βάλει και αυτό ο Μάριος Κουμπούλης.
Είναι πολύ καλός να ξεκινάει τέτοιες εφορμήσεις και άπιαστος τις περισσότερες φορές. Ενώ βλέπω τον Καβριλίδη να είναι έτοιμος να πέρασει μέσα για τον Δρεμάλ. Βρίσκονται πίσω με τρεις. Ασιάδη ψηλά, περιμένει τον το screen, τώρα ο Ιφτιχάρ, ο Χατζηγναντίου, θα προσπαθεί και να περάσει από κάτω καλή άμυνα και στο Κλωζάτ και ειδικά από τον Κυριακόπουλο. Έχουμε λήξη του χρόνου της επίθεσης, η μπάλα στα χέρια της Γιούγκο. Καρακούσης θα περάσει μέσα στη θέση του Τζιού για τη Γιούγκο. Ο Γαβριλίδης θα στέλνει στη θέση. Το Θανασιάδη για τον Δρεμάλ, λιγότερο από 100 δεύτερα πλέον για την πρώτη περίοδο. Ένας κυλιόμενος ρυθμός ως τώρα στο παιχνίδι, δίχως πολλά σταματήματα και φάουλ. Όμορφο μάτσο τώρα μπορώ να πω. Ο Δημητρακόπουλος με δύο προσπάθειες αστοχή, αλλά στη δεύτερη εκεί που κερδίζει το φάουλ για να πάει στην γραμμή. Πάμε και γι' αυτόν. Και η δεύτερη, το 7-12 ο Δημητρακόπουλος που ήδη έχει τους 8 από τους 12 της ομάδας του. 4 Παόλοι Ρεμάλ δεν έχουν άλλα να δώσουν, άλλα 3 έχουν να δώσουν. Αντιθέτως η Γιούγκο εδώ είναι άσχημα πλήμα του Γαβριλίδη, ο Δημητρακόπουλος με πυγμή ψηλότερα από όλους. Ενώ σιγά σιγά μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Η Γιουγκοπιάσκα μπροστά με 5, Ακουμπούλης ξανά, άλλη μια φορά για τον Δημητρακόπουλο. Και αυτή η πάση βγαίνει για τη Γιουγκοπιάσκα, που αρχίζει και βρίσκει την φωτιά. Αυτοί οι δύο, αυτό το dynamic duo που θα λέγαμε και σε όλους σε NBA για την Γιουγκοπιάσκα, άλλη μια φορά που συνεργάζονται οι δυο τους. Όχι μόνο σήμερα, αλλά τουλάχιστον για σήμερα μιλώντας. Τώρα θα περάσει ο Χατζηγνατίου, η μπάλα στο ταμπλό και ο Δημητρακόπουλος ξεκινάει την επέλαση, φτάνει μέχρι απέναντι, βρίσκει το κουμπούλι, θα σηκωθεί, δύο βολές. Ξανά συνεργάστηκαν οι δυο τους. Από το 4-7 έχουν φτάσει στο 14-7. Η Γιουγκοπιάστικα, φοβερό 10-0 σερί. Δημητρακόπουλο και κουμπούλι να έχουν σκοράρει. Θα πάλι την πρώτη ο Μάριος Κουμπούλης. Καλή αρχή τον Γιούγκο. Αρχίζουν και χτίζουν τώρα ένα προβάδισμα. Θα μπει και η δεύτερη βολή. 16-7 και η διαφορά στη μέγιστη τιμή της ως τώρα. Στις 9. Ευτυχάρ φτάνει μέχρι απέναντι. Θέλει να πάρει και τον drive και να σηκωθεί. Έχει κερδίσει το φάουλ του Κουμπούλη. Βάλει την πρώτη και θα κόψει την χώρα των αντιπάλων του. Θα μπει και η δεύτερη, 16-9, 22 τελευταία δεύτερα όλα στη διάθεση της Γιουγκοπιάστικα, η οποία βρίσκεται με 7 μπροστά. Να δούμε αν ενδεχομένως μπουν και με διψήφιο τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο, άμα βάλουν ένα τρίποντο ή ένα γκολ φάουλ, δεν ξέρεις. Δημητρακόπουλος, πολύ ωραία η spin μου. Αστοχή όμως και ο Χατζηγναντίου, είναι ίδιος που μαζεύει. Πετάει την μπάλα, δεν έχει κάποια τύχη το σουτ. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερη περίοδο στο 16-9. Το παιχνίδι στους 7 το προβάδισμα της Γιουγκοπιάστικα. Με ένα φοβερό 12-0. Με πρωταγωνιστές του Σκουμπούλη και ιδίως τον Δημητρακόπουλος τώρα. Καταφέρουν να περάσουν μπροστά με αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας, ωστόσο εννοείται πως ακόμα είναι όλα ανοιχτά, είναι πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Μπάλα έχει τώρα η ομάδα του Γιούγκο για την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου με τον Κουμπούλη, εννοείται να ενορχιστρώνει. Θέλει να βρει τον Δημητρακόπουλο, εκείνος κατευθείαν στη γωνία, είχε το vision εκεί το όραμα για τον Τσίγκα, αλλά δεν βγήκε κάποιο shoot. Στο περάστασι το 2 Κουμπούλης είναι goal foul. Θα
πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική του Μάριος. Φοβερός κουμπούλης απόψε μαζί με τον Δημητρακόπουλο. Συντελούν ένα κορυφαίο δίδυμο. Μάριος Κουμπούλης στη γραμμή για να στείλει το μάτς για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά. Θα το κάνει. Μάλιστα, 19-9, με αυτό το έμεσο τρίποδο του Μάριο Κουμπούλη, η Γιούγκο αποκτούν έναν αέρα 10 πόντων και θέλουν να τον κόψουν, εννοείται εδώ. Η Ρεμάλ Μαδρί, οι οποίοι και ξεκίνησαν καλά, δεν συνέχισαν καλύτερα. Ένα φάουλ τώρα πάνω στον Χαραλαμπόπουλο, αρκετά καινούργια πρόσωπα τώρα σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο μέσα. Ένα εκ των οποίων τώρα έχει την μπάλα, ο Διαμαντόπουλος άφησε στον Χαραλαμπόπουλο, θέλει να γυρίσει, ωραία γη χρησιμοποιεί το σταθερό του, αλλά κλέβουν την μπάλα με τον Ζωγράφο. Η Γιούγκο, άλλο ένα λάθος εδώ από τους Ρεμάλ, ευκαιρία για τους Γιουγκοπιάστικα να διευρύνουν το σερί τους. Θέλει να περάσει ο Ζωγράφος. Η μπάλα τώρα στα χέρια του Κουμπούλη. Αλλά δύο δεύτερα, άλλο ένα. Δεν προλαβαίνουν να εκδηλώσουν επίθεση. Πολύ καλή και γρανιτένια η άμυνα των Ρεμάλ Μαδρίς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Γιούγκο και κανένα κενό χώρο για να μην βρουν καμία επίθεση. Είναι άστοχος ο Καμπούρης και μαζεύει ο Δημητρακόπουλος. Απέναντι ξανά η Γιούγκο με τον Κουμπούλη να κατεβαίνει και να φτιάχνει τη γωνία της πάσας του για να βρει τον Δημητρακόπουλο, όμως τον έχει καταλάβει και ο Καμπούρης που κλέβει και την μπάλα. Απέναντι ο Βλάκας άφησε για τον Διαμαντόπουλο, θα σηκωθεί και θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημητρακόπουλο. Σκοράρει και τους πρώτους του πόντους. Χάνει όμως την πρώτη. Η δεύτερη θα μπει για το 19-10. Τσίγκας για τον Δημητρακόπουλο, περιφερειακά παίζουν τώρα η Γιούγκο. Καρακούσης στη γωνία για τον Τσίγκα, το παίρνει το τρίποντο Νίκος, δεν πήγε άσχημα αλλά δεν πήγε κιόλας. Ο Διαμαντόπουλος που μαζεύει απέναντι τώρα έχει τρέξει και έχει βγάλει την μπάλα στον Γαβριλίδη που παίρνει το τρίποντο και το βάζει. Τάσης ο Γαβριλίδης για να δημιουργήσει στο 19-13 τους 6 πόντους δηλαδή. Περάσει τώρα Κουμπούλης, αν έχει την τάπα από τον Καμπούλη. Τώρα η Ρεμάλ με την φιλοδοξία να μειώσουν κι άλλο. Έχασε όμως την μπάλα από τα χέρια του Διαμαντόπουλος και το φελίπτει ο Κουμπούλης και απέναντι θα κερδίσει ένα φάουλ. Τόσο εύκολα συμπληρωματική βολή λοιπόν για τον Δημητρακόπουλο. Για
την Γιούγκο. Άλλοι δύο πόντι και το 24-13 η διαφορά στους 11. Ο Αντόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος, σκριν ο Γαβριλίδης από μακριά το τρίποντο. Πολύ δύσκολο. 24-16 στο αυτό τον Αντομάς που έχει βρει το ρυθμό του. Αλεξίνης εδώ μεταξύ για το ημίχρονο. Κουμπούλης να περάσει, βρήκε τον Τσακέτα, περνάει ο Ζωγράφος και έχει κάνει τα βήματα. Έχουμε και το time out, πρώτος στην αναμέτρηση, επιστρέψαμε. 4-16 το σκορ, μπροστά σταθερά και μοριάστηκα από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου. Έφτασε και σε διψήφιο το προβάδισμα. Έχει ψαλιδιστεί με τον τρίποντο που έβαλε προηγουμένως ο Γαβριλίδης σε μονοψήφιο και πάλι σε σωστό συγκεκριμένα. Τώρα ο Ρούκης πέρασε μέσα για τον Καμπούρη, θα σηκωθεί εκείνος παρά την παρεμπόδιση του αντιπάλου του, θα το βάλει ο Καμπούρης για το 24-18, μειώνουν εκ νέου η Ρεμάλ. Μπούλης άφησε για τον Γιώργα Κόπουλο, από τη γωνία ο Τσακέτας παίρνει το δίποντο, αυτή τη φορά το βαλεί Γαβριλίδη. Απακλείεται την μπάλα ο Ζωγράφος. Κουμπούλης και πάλι την μπάλα στα χέρια του Γιώργα Κόπουλου. Σε αθνία πάσα, θέλει να περάσει αλλά κλείνεται καλά το Διαμαντόπουλο από τη γωνία. Ο Τσακέτας παίρνει το drive, έβγαλε στη γωνία για τον Τζιό. Στην κορυφή το τρίποντα τον Γιώργα Κόπουλο, άστοχο, Τζιό που μαζεύει, θα κερδίσει το φάουλ. Τρίποντα από τον Μάριο Κουμπούλη, είναι μέσα και αυτό. Άλλη μια συνεργασία, θα κουραστώ να το λέω, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ένα φλόντερ με μπόλικη καμπύλη, είναι άστοχο. Τσακέτας μάζεψε, έχει πέσει κάτω μετά την προσπάθειά του ο Γαβριλίδης.
φαίνεται να πονάει λίγο στο βοφό εκεί που προσγειώθηκε. Φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει, οπότε ευτυχώς δεν έχει κάτι. 4 φάουλ για κάθε ομάδα, 3-56 για το ημίχρονο, 20-29 το σκορ. Τώρα ο Γιωργακόπουλος, Δημητρακόπουλος, πάσα του φτάνει στο 2, νομίζω ήταν για την τζακέτα. Τώρα εκείνος θα πάρει την μπάλα, θα στοχίσει ο Δημητρακόπουλος, σηκώνεται ένα στόχο από τον Γαριβάλου, αν ήταν καλά. Και απέναντι τώρα η μπάλα στα χέρια του Ρούκη που αστοχεί, ξανά με το rebound ο Γιωργακόπουλος. Γιούγκο δεν αφήνει τους Γρεμάλ να τους πλησιάσουν πολύ. Αν που πλησιάζουν τους 6 βρίσκουν τρόπο να ξαναφύγουν λίγο μπροστά. Σαχέτας με άλλο ένα δίποντο, ούτε τώρα Γαβριλίδης. Λεβαντόπουλος. Παραλαμβόπουλος μέσα για τον Γαριφάλου. Το στάρι θα σηκωθεί δύσκολο το τελείωμα του Γαριφάλου. Έστωχο το τελείωμα του Γαριφάλου. 29-22. Γιωργακόπουλος. Ποιος τώρα θα σηκωθεί? Ο Γαριφάλος κάνει την τάπα εκεί. Πάμε στον Τζιό, την αλλίωση καλύτερα, ίσα ίσα για να μην κυλήσει μπάλα μέσα μετά την προσπάθεια του Τζιού. Βρήκε Στεφάνι Μεν. Δεν μπήκε δε. Διαμαντόπουλος ένα τρίποντο. Άστοχο το σούτ του. Πάνω που μαζεύει ο Κουκούλης, τρέχει μέχρι απέναντι ο ίδιος. Από τη μια στιγμή στην άλλη φτάνει, στην άλλη άκρη. Αφήνει για τον Δημητρακόπουλο σαν να το βάζει 31-22. Διαμαντόπουλος. Ο Ρούκης. Να ο Διαμαντόπουλος Γαβριλίδης, η μπάλα τώρα στα χέρια του Γαριφάλου. Θέλει να αποστάρει, θα σηκωθεί ο Γαριφάλου. Και μία αλλίωση νομίζω εκεί, αλλά κλέβει ο ίδιος ο Γαριφάλου για να πάρει το αίμα του πίσω. Αστοχή ξανά το rebound του Γιωργακόπουλου, και πάλι ο οποίος έχει μαζέψει ως τώρα 7 rebound όλα αμυντικά. Σαχέτας βρήκε το κουμπούλι, έχασε εκείνο για λίγο την μπάλα. Ωραία και με μαεστρία αφήνει για τον Γιωργακόπουλο. Κουμπούλης Μητρακόπουλο, ωραία για τον Τζιό, πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι. Βρήκα λάθη ο Ζιός και να κάνει το 33-22. Ρούκης Γαριφάλου βρίσκει τον Διαμαντόπουλο. Βάλα μέσα. Περνάει έξω από Γιούγκο. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστρέφουμε για το τελευταίο λεπτό. Ξανά μαζί, 33-22 το μάτς. Η Νικοφιά στην καθένα και αφήσει το κοβάτι μάτις, παρόλο που οι Ρεμάλ έχουν κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να γυρίσουν. Είναι στο 17-13 το επιμέρους σκορ. Βάλα έχουν οι Ρεμάλ. Είναι δυστυχάρ να παίρνει το τρίποντο και να το βάζει, είναι για 3. Το σούτ δυστυχάρ, ναι. 3-25 απέναντι είναι ο Τζιός, ο οποίος θα σηκωθεί. Βρίσκει μπάλα στο ταμπλό, έχει χάρη που μαζεύει και μπρος και πίσω εδώ πρωταγωνιστής αυτής της φάσης. Ο Ρούκης, η μπάλα στο Χατζηγνατίου, θα πάρει το τρίποντο για να μειώσει εκ νέου, δεν θα το κάνει. Ο Πούλης για τα 8 ακόμη. Παιχνίδι 2 κατοχών, αλλά για να δούμε αν εδώ η Γιούγκο θα το πάνε σε γρήγορη επίθεση, θα το πάνε, δεν θα δικαιωθούν. Ξανά ευτυχάρ μαζί του στο χέρι του Πούλη αυτή τη φορά. Είναι απέναντι ο Ιφτιχάρ και πολύ ωραία βρίσκει το Ρούκη, ο οποίος κάνει ένα άτσαλο τελείωμα. Γιωργακόπουλος ξανά είναι εκεί τη σωστή στιγμή και πλέον 16 δεύτερα είναι όλα στη διάθεση των Γιούγκο. Έβγαζε το Γιωργακόπουλος για το 8, 7, πάντα με την μπάλα, Κουμπούλης με το τρίποντο, δεν μπαίνει, ο Δημητρακόπουλος πάει να μαζέψει, τόσο θα το κάνει σαν ο Γαβριλίδης, κάπου εδώ λίγη. Πρώτο ημίχρονο, επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Δεύτερο ημίχρονο, μπάλα στα χέρια των Real Madrid που βρίσκονται πίσω με 8. 25-33 το σκορ. Ένα πολύ
καλό πρώτο δεκάλεπτο, λίγο πιάστηκα, έχτισε και στο δεύτερο, το οποίο έλειξε όμως με το 17-16 επιμέρους. Εδώ θα γίνει το κλέψιμο από τον Τζιό πάνω στον Μανίνα και μετά έχουμε το φάουλ πάνω στον Τσακέτα. Αναφορά για την Γιούγκο και την πρώτη της επίθεση τον Κουμπούλη. Εμβαίνει για τον σκρίνο ζωγράφος. Κλέψει όμως από τον Κουμπούλη ο Χατζηδυνατίου που θα πάρει το αίμα του πίσω για την προηγούμενη φάση. Απέναντι έχει φτάσει ο Αθανασιάδης, κατευθείαν πατάει για δύο με ταμπλό παρακαλώ. Στοχός, ο ζωγράφος είναι εκείνος που μαζεύει. Ξανά, λιγοπιάστηκα με τον Κουμπούλη στη γωνία. Ο Τσακέτας μέσα, ο Τζιός Κουμπούλης ξανά. Αυτή και ο Αθανασιάδης θα βγάλει την μπάλα εκτός. Ο Κουμπούλης να περάσει, θα σηκωθεί ο Μάριος Κουμπούλης, είναι άστοχος, ο Τζιός όμως μαζεύει, θα κερδίσει το φάουλ, είναι τρίτο φάουλ που κερδίζει ο Τζιός. Τώρα είναι άψογος από την γραμμή της φιλανθρωπίας, έχει 4-4 βολές και άλλο ένα δίποντο. Ευκαιρία να κρατήσει αυτό το σερία την γραμμή και να σπάσει το ρόδι στην τρίτη περίοδο. Δεν το κάνει όμως, χάνει την πρώτη. Εκτός, αλλά μαζεύει ο ίδιος. Οπότε εδώ ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του και ο Καρακούσης βρίσκει Τσακέτα, ο Κουμπούλης προσφύγει την πάση 45, έχει άλλα 3 δεύτερα, πρέπει να το πατήσει ο Καρακούσης στο σουτ, είναι για 3. Εύστοχο. 36-25. Αθηνατίου. Θέλει να αποστάρει ο Γαριφάλου, έχει κερδίσει ένα φαουλ από τον Τζιό. Τιχάρ Λάω ο Κουμπούλης Σκρίν εκεί Κατσιντατίου με άλλα 5 και γίνεται το φάλο του Καρακούση. Ο Ιχάρ θέλει να πατήσει με το τρίποντο, δεν το βάζει, rebound ο Τζιός. Δεν έχει φτάσει τώρα ο Κουμπούλης και πάλι. Και φτάσει ο Τζιός, ο Κουμπούλης για το δεύτερο τρίποντο της Γιούγκο. Θα το βάλει και αυτό ο Μάριος Κουμπούλης. Μπαίνουν πολύ δυναμικά στο δεύτερο μέρος. Μπαίνουν και τώρα πολύ δυναμικά. Γιούγκο, εδώ μια πολύ ωραία λόμπα μέσα για τον Γαριφάλου, μπάλα γίνεται εκτός τον ζωγράφο. Αναφορά, έχει να αποστάρει εκεί ο Πλάκας. Τζιγνατίου θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι καλό. Μπάλα περνάει εκτός των 4 γραμμών και στα χέρια της Γιούγκο που έχει την ευκαιρία να συνεχίσει το πολύ καλό της ξεκίνημα. Αλλά 7.30 το μεταξύ για τρίτη περίοδο αυτή στο 6-0 το πρώτο σκορ με τα τρίποντα του Καρακούση και του Κουμπούλη. Γιούγκο Καρακούση ξανά δύο τρίπλες βρίσκει στη γωνία του ζωγράφου, θα περάσει ο ζωγράφος αστοχή στο rebound από ποιον, από τον Πλάκα. Χάρ που φτάνει τώρα μέχρι απέναντι, χρησιμοποιεί το κορμί το ωραία για να πάρει την επαφή, αλλά αστοχή. Ποιος μαζεύει και τώρα ξανά απέναντι Γιούγκο με τον Κουμπούλη. Τα λέω ωραία στην γωνία και τον ζωγράφο. Ζωγράφο ψηλά για τον Καρακούση. Το δίποντο του από μέση απόσταση είναι άστοχο. Η Φιχάρ που μαζεύει θέλει να κατεβάσει κιόλα τώρα για την ομάδα του. Η πάσα του βγαίνει έξω από την παρέμβαση του Κουμπούλη. Και στου ζωγράφου θα περάσει ο Γεωργακόπουλος. Δεν έχουν βρει καλά σε αυτά τα πρώτα 3 και κάτι λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου η Ρεμάλ Μαδρί και επιδιώκουν να το κάνουν τώρα. Αθανασιάδης θα
πάρει ένα σουτάκι και θα το βάλει από μέσα απόσταση. Και αυτό είναι το καλάθι που λέγαμε. Το βρίσκουν σε αυτή τη φάση η Ρεμάλ για να μειώσουν στους 12-39-27. Γιωργακόπουλος, Ακέτας, γίνει το φάουλ από τον Πλακά πάνω στον Ζιό και τοποθετηθεί εκεί σωστά για να αποστάρει. Δημητρακόπουλος θα περάσει τώρα στη θέση του Καρακούση. Δημητρακόπουλος που έχει 15 πόντους ήδη με 7 rebound, 2 assist και από ένα κλέψον και τάπα. Ενώ έχει μόλις ένα λάθος. Γεωργακόπουλος μέσα περνάει και τροφοδοτεί τον Ζιό. Θα σηκωθεί ο Ζιός, απλά και ωραία θα σηκωθεί. Θα το βάλει και αυτό ο Ζιός που είναι θετικότατος απόψε με 8 πόντους και 6 rebound. 41-27. Η Ρεμάλ Μαδρί με τον Χατζηγνατίου να παίρνει τον τρίποντο, να στοχεί, rebound από ποιον, από τον Τσακέτα. Δύσκολη εκεί η διεκδίκηση. Φαίνεται τώρα ο Κουμπούλης πολύ γρήγορα θα περάσει, θα το βάλει και αυτό και το time out εσπερισμένα από τους Ρεμάλ Μαδρί. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε με ένα 10-2. Ξεκινούν το τρίτο δεκάλεπτο, το δεύτερο μέρος όπως θέλετε. Οι Γιουγκοπιάστικα για να διευρύνουν το προβάδισμά τους στους 16 πόντους, 43-27, και η Ρεμάλ ψάχνουν εδώ κάποια καλάθια, επομένως και ένα σερί για να μειώσουν την εις βάρος τους διαφορά. Ο Μανίνας τώρα μέσα έβγαλε έξω στον Ιχτιχάρ, το σούτ είναι για τρεις αλλά είναι άστοχο, προσπαθεί να μαζέψει αλλά δεν καταφέρνει. Ο Γιουγκοπούλος μπάλα παραμένει σε χέρια Ρεμάλ και έχουν 7 δεύτερα για την επίθεση. Ο Μανίνας παίρνει κατευθείαν τον τρίποντο, δεν είναι καλό και ο Κουμπούλης συλλέγει την μπάλα. Ο Μανίνας που μετά τον τρίποντο που έβαλε στην αρχή του παιχνιδιού έχει 3 προσπάθειες ανεπιτυχής, 46-75, εδώ ένα πολύ ωραίο. Άλλοι όπου πήγαν να βγάλουν τον Κουμπούλη και Δημητρακόπουλος, ο δεύτερος αστόχησε, ο Μανίνας μάζεψε και απέναντι ο Θανασιάδης θα περάσει, αλλά θα ασφαλίσει. Τώρα απέναντι ακριβώς εκεί. Και τα συμπαλά πηγαίνει έξω από τον Μανίνα. Κουμπούλης. Βρει λίγο χώρο, δεν τα καταφέρνει και σπάει έξω στον Γεωργακόπουλο. Ο Δημητρακόπουλος ένα τίποτα αστοχή. Καλλιεργεί ο Ιχτιχάρ και μαζεύει. Τώρα τα 3-27 παραμένει το 12 έπειτα από το time out των Ρεμάλ Μαδρίτη, δεν έχει αλλάξει κάτι σκοραρικά. Τη γωνία, ένα τρίποδο του Γαβριλίδη, ούτε αυτό θα βρει στο φωτογράφο του Γύρου και το φάρο. Και ο Τσίγκας θα περάσει τη θέση του Τσακέτα. Και 18 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Πράγματα μοιάζουν πολύ καλά τώρα γιατί λίγο πιάστηκα. Αλλά εδώ πάνε το τόπα μάτια ξά, κλέβει ο Αθανασιάδης, φτάνει μέχρι απέναντι και μειώνει στο 43-29. Μετά το λάθος του Δημητρακόπουλου. Κούλης. Πάρει το τρίποδο κατευθείαν ο Κουμπούλης αλλά θα είναι άστοχος. Πάνω του μαζεύει ο Ιχτιχάρ και κερδίζει με ένα φάουλ. Σε το τρίτο της Γιούγκο. 4 έχουν η Ρεμάλ Μαδρί. Άλλο ένα φάουλ να δώσουν δηλαδή η Γιούγκο, κανένα η Ρεμάλ. Παναφορά έγινε, ο Κουμπούλης πετάγεται εκεί για να κλέψει αλλά κρατάει ο Ιχτιχάρ. Να τη σέντρα και τώρα με στην κορυφή το μαρκάρι ο Δημητρακόπουλος θα του κάνει το φάουλ. Παναφορά ο Γαβριλίδη να βρίσκει ψηλά τον Αθανασιάδη. Η χάρια τον Μανίνα, ο Μανίνας μέσα στον Χατζηγνατίου αλλά κλέβει ο Κουμπούλης. Φαίνεται έχει φύγει. Μία η μπάλα. Τσίγκας, ψηλά ο Γεωργακόπουλος, μέσα ο Δημητρακόπουλος, το κόψιμο του Ζωγράφου, πολύ ωραίο το στόπ εκεί από τον Χατζηγνατίου και απέναντι τώρα η Ρεμάλ με τον Χατζηγνατίου να σηκώνεται
πάει και στην γραμμή για να επιδιώξει να μειώσει την ομάδα του. Να βάλει το πρώτο στον Αντίνατιου. Μπαίνει και η δεύτερη. 31-43. Τελευταία λεπτά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά για την τρίτη περίοδο πριν περάσουμε στο καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο που εκεί θα κρυφθούν όλα. Στους 12 τώρα το προβάδισμα των Γιούγκο μείωσαν εδώ. Πήραν μια ανάσα η Ρεμάλ. Ο Γράφος ωραία παίζει εκεί με το σταθερό του και βγάζει έξω στον Γεωργακόπουλο. Ανά 2 δεύτερα ο Κουμπούλης θα σηκωθεί ένα πολύ δύσκολο σουτ. Η Φτιχάρ μαζεύει. Ξανά τώρα η Ρεμάλ με τον Αθανασιάδη να φτάνει απέναντι, χάνει την μπάλα. Το τρίποντο για να μειώσει και το κάνει. 4-45. 10 δεύτερα την τρίτη περίοδο. Γεωργακόπουλος θέλει να περάσει το κέντρο. Έβγαλε στη γωνία και τον Γεωργακόπουλο. Ο Πούλης θέλει να περάσει από τα μεταφράζεται. Τώρα να βρει το κέντρο κάποια δίωδο. Και το φάουλ από τον Ιφτιχάρ. Γαβριλίδης πολύ ωραία για το Χατζηγνατίου θα το βάλει. Τώρα 6-36, τώρα περνάμε στο τελευταίο λεπτό, το τρίτο δεκάλεπτο. Γιωτακόπουλος, ο ζωγράφος. Περάσει, κλείνεται καλά το Χατζηγνατίου. Σίγκας τροφοδοτεί τον Γιωργακόπουλο, θέλει να πάρει την επαφή, παίζει από κάτω η τάπα του Χατζηγνατίου και έχει λήξει η επίθεση της Γιουγκοπιάστικα, οπότε μπάλα στα χέρια των Ρεμάλ. 40 ακόμη δεύτερα, 46-36 το σκορ απέναντι ο Γαβριλίδης, θέλει να περάσει από κάτω, το κάνει, θα σηκωθεί και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Και το φάουλ εδώ
ο Δημητρακόπουλος θα βάλει την ομάδα του ξανά μπροστά με 10 και έχει την ευκαιρία να τη βάλει και με 11. Μα βάλει και τη βολή. 7 δεύτερα απομένουν για τους Ρεμάλ μετά από αυτή την μόνη βολή του Δημητρακόπουλου. Θα τη βάλει στα 99-98. Στα ακόμα 2 συγκεκριμένα δεύτερα. Ο Διαμαντόπουλος τρέχει τώρα μέχρι απέναντι. Πάνω, αλλά έχει κάνει τα βήματα, έχει μεταφέρει την μπάλα συγκεκριμένα. 2,3 δεύτερα για τη Γιούγκο λοιπόν. Επαναφορά θα γίνει από την sideline. Ευκαιρία για ένα μεγάλο σούτ εδώ. Ο Κουμπούλης, δεν θα γίνει κάποια επίθεση. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Τελευταίο λοιπόν δεκάλεπτο σε αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. 49-38 το match υπέρ της Γιουγκοπιάστικα, με τον Τζιό τώρα στην επαναφορά να βρίσκει τον Γεωργακόπουλο για την πρώτη επίθεση των τελευταίων 10 λεπτών. Ο Τρακόπουλος προφύγει νωρίς ένα φάουλ από τον Γαριφάλου. Ήσαν δεν απατώμε, δεν ήταν πολύ στο προηγούμενο 10 λεπτό, δεν θυμάμαι να έπαιξε πάρα πολύ. Τώρα θα μπει τον κράταγαν λογικά και η Ρεμάλ για να φορτίσει τις μπαταρίες. Παραπέσει σε πόδι. Ο Γιωργακόπουλος θα πάρει ένα τρίποντο καλά του για λατσόκι στο Γιος Μιχιόν για το εξωτικό. Ψηλάει μπάλα ξανά στα χέρια του Γιωργακόπουλου. Να περάσει ο Γιωργακόπουλος στο γωνία, ο Σακέτας για δύο, το σούτ είναι άστοχο. Αλλά ξανά είναι και ο Γιος του και δίνει το φάουλ του Χατζηγνατίου. Κουμπούλης τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Κοπιάστηκα μπροστά με 11, 49-38. Κουμπούλης θα περάσει, ο Γιος, ο Σαχέτας που περνά. Συμφωνία, Σαχέτας με ένα δεύτερο, θα πάρει το σούτ. Επιλύσει ο χρόνος και μπαλά στα χέρια των Ρεμάλ. Αλλά τώρα συμπληρώσαμε το πρωταγωνιστικό λεπτό στο 4ο δεκάλεπτο χωρίς σκόρος τώρα. Ένα τρίποντο θα μπει από τον Γαβριλίδη. Να κόψει τη διαφορά στους 8. Και ώρα να πάει σε διψήφιο. Πάει σε ένα κομβικό σημείο. Εννοείται ακόμα μπορούν να γίνουν τα πάντα στο παιχνίδι. Δημητρακόπουλος ποστάρει, θα γυρίσει αστοχή με την πρώτη και με τη δεύτερη και το rebound του Χαραλαμπόπουλου. Μετά το φάουλ. Μια Μαλόπουλος άφησε για τον Χαραλαμπόπουλο στη γωνία. Σουτ είναι για δύο, αν είναι καλά. Πάνω του Γαριφάλου. Και έχει δεχτεί το φάουλ ο Γαβριλίδης. Θα βάλει τη δεύτερη. 50-41. Ο
Δρακόπουλος. Μπάλα μέσα στον Δημητρακόπουλο. Χάσει την μπάλα αλλά ανακτά. Ο Τσακέτα σηκώνεται από μικρή απόσταση και εστοχή. Και το 52-41 ξανά συνεχίζει λοιπόν η διαφορά. Συγκεκριμένα στους 11 υπέρ της που έχει επικρατήσει όλα τα επιμέρους δεκάλεπτα τώρα επίσης. Απέναντι θα γυρίσει ο Καρυφάλλου, δεν είναι κανόνα τελείωμα για ο Ρεακόπουλος με άλλο ένα. Και νέα rebound, Γιος, Τσακέτας. Δημητρακόπουλος, ανά ο Τσακέτας είναι ψηλά να περάσει. Βρήκε τον Γεωργακόπουλο, χάνει την μπάλα από τον Γαρυφάλου. Τώρα ξανά απέναντι η Ρεμάλ. Να η αντίθετα ο Γαβριλίδης από την κορυφή το τρίποντο του πλάκα. Δεν θα μπει και ψηλότερα από όλους ο Δημητρακόπουλος με θάρρος την πυκλή. Πηδά κάνει και το double-double. Εκεί 18 πόντους με 10 rebound απέναντι φεύγει ο Κουμπούλης. Μια δύσκολη προσπάθεια θα σηκωθεί. Θα τη βάλει παρόλα αυτά. Έχουμε δύο ότι τίποτα και τον το Κουμπούλη. Φτάνει τους 18 πόντους. 54-41 στους 13 στο Μάρτιξ και 40 για τη λήξη του Διαμαντόπουλος. Μπάλα μέσα στον Γαρυφάλλου. Μια τρίπλα βγάζει ψηλά στον Διαμαντόπουλο. Το τρίποντο του Διαμαντόπουλου. Ούτε τώρα θα πει για τους Ρεμάλ, οι οποίοι έχουν αστοχήσει σε κάποια σουτ σε αυτό εδώ το κρίσιμο σημείο για να μην τους επιτραπεί να πλησιάσουν. Αυτό το τρίποντο, τίποτο μάλλον από τον Τσακέτα, ούτε αυτό θα μπει. Στο 5-3 το επιμέρου σκορ τώρα αυτό το δεκάλεπτο. Πλάκας βρήκε το Γαβριλίδη κατευθείαν το κατσιτσούτ. Ούτε τώρα θα μπει. Γιος μαζεύει, ο Γαβριλίδης έπεσε κάτω. Φαίνεται να πιάνει τον αστράγαλό του. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Στρέψουμε μόλις τις προσβοήθειες. Επαναφορά για τελευταία 6. Κουμπούλης για την Γιούγκο. 54-41 σταθερά μπροστά. Καβριλίδης που βγήκε έξω. Του ξένοντας ελπίζουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό. Δυστυχώς θα έχει και αυτά. Νομίζω ήταν από την κακή προσγείωση που έκανε με το τρίποντο που σούταρε. Παραφορά Κουμπούλης. Φτάνει ψηλά. Βρίσκει τον Γεωργακόπουλο και να στέφτει κάτω με την μπάλα αλλά την κρατάει. Εκεί ωραία την κατάρτιση. Βλέψει το δόντου Γαρυφάλλου από την πάση του Καρακούση. Απέναντι τώρα πάρει τον drive ο Γαρυφάλλου, ένα πολύ δύσκολο καλάθι για να μειώσει στο 54-43. Έχει και 18 ακόμη Γεωργακόπουλος. Καρακούσης. Τώρα ο Δημητρακόπουλος βρήκε την καρδιά του ζωγραφιστού. Ζωγράφο εκείνος ακόμα καλύτερα μέσα για τον Καρακούση. Πήγε να βγει μια φοβερή φάση. Βγήκε μάλλον η φάση. Γιατί έχει την ευκαιρία αυτούς τους δύο πόντους που δεν τους έβαλε τώρα ο Καρακούση να τους βάλει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Θα βάλει την πρώτη πράγματι. Κάνει την δεύτερη. Rebound, ένα στερεοτυπικό από τον ζωγράφο. Τώρα ο Κουμπούλης που θέλει να περάσει στην νέα μπάλα και τα χέρια του ζωγράφου. Ξανά ο Κουμπούλης εκεί που ήταν ο ζωγράφος. Δηλαδή ο Κουμπούλης αστοχή από μέσα απόσταση. Πάνω που μαζεύει πάρα πολύ ωραία. Μια σπίτι, μια reverse μάλλον. Φεύγει τον αντίπαλό του και τώρα ευτυχάρουμε το τρίποντο. Είναι άστοχος. Ο Γεωργακόπουλος με άλλο ένα rebound από εκεί. Κάνει φοβερή δουλειά σε αυτό το κομμάτι εκεί. 10 rebound. Και είναι όλα αμυντικά. Κουμπούλης. Τα 4,5 να δοκιμάσει την τύχη του πίσω από τα 6,75 παραλίγο να δικαιωθεί. Αστοχή ο Δημητρακόπουλος μαζεύει και θα κερδίζει το φάουλ. Thank you.
Γιακόπουλου. 96-43. Κάνει τη δεύτερη, αλλά σε θετικό rebound από τον Κουμπούλη, παρακαλώ. Έπλεξε εκεί με τα θηρία και βγήκε νικητής. Θα σπάει στη γωνία και τον ζωγράφο Καρακούση στο Δημητρακόπουλο. Βρήκε τον ζωγράφο με τη λήξη του χρόνου. Δεν υπάρχει το σούτ, ήταν πρόθεσμο. Έχει άλλα 6 δεύτερα, θα σηκωθεί. Δύσκολη προσπάθεια, άσκοση. Δημητρακόπουλος μαζεύει την αστοχία του αντιπάλου του. 3-39 ακόμη. Γεωργακόπουλος 56-43. Με τον απόλυτο έλεγχο του μάτσος τώρα γιουγκοπιάστηκα. Ζωγράφος, πολύ ωραία μέσα για τον Καρακούση. Την ίδια σιγουριά έβγαλε έξω στον Τσακέτα. Τρίποντα από τον Γεωργακόπουλο. Δεν τρέχει στόχο. Πάνω του Καρακούση, ξανά η μπάλα στον Τσακέτα, ξανά στον Καρακούση, σάλε 45, βρήκε μέσα τον ζωγράφο. Ο ζωγράφος έχει κάνει τα βήματα σε πρόοδο σταθερό. Χατζηγνατίου, Αραλαμπόπουλος, να κλέψει ο Καρακούσης και αυτό κάνει. Βάζει τον Χαραλαμπόπουλο. Εδώ και λίγη ώρα κολλημένο στο 56-43 το παιχνίδι. Ο Γιούγκο τώρα θα ροκανίσει και τον χρόνο, όπως λέει η λογική. Προσωπικά λιγότερο από 3 λεπτά και είναι μπροστά με 13. Το γράφος ξανά με την μπάλα. Έξω Τσακέτας. Ο Καρακούσης προσποιείται. Ξανά τα βήματα. Ο Ρούκης θα περάσει μέσα στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Ο Τσιγιός μέσα θέση του Καρακούση για Ρεμάλ και Γιούγκο αντίστοιχα. 2-40. 5-3 τα φάουλ για Ρεμάλ και Γιούγκο πιάστηκα αντίστοιχα. Θα σκουφιστεί εκεί λίγο το γήπεδο. Ίστατες προσπάθειες στον Ρεμάλ να πάρουν κάτι από το μάτς. Βγάλε στον Γαριφάλου. Κάρ ξανά. Χάνει την μπάλα από τον Τσακέτα. Αυτά τα λάθη τώρα από τους Ρεμάλ δίνουν ευκαιρίες στην Γιούγκο να λήξει. Λίγο πρόωρα το μάτς, λίγο πιο νωρίς από την πραγματική του λήξη. Προσέχουν και το διψήφιο προβάδισμα των 13. Γεωργακόπουλος, η μπάλα στα χέρια Τσακέτα, το δίποντο του Τσακέτα, η μπάλα περνάει πάνω από, από το ταμπλό μετά την αναπήδηση στη Στεφάνη και έτσι στα χέρια των Ρεμάλ Μαδρί που έχουν τώρα άλλη μια ευκαιρία να μειώσουν. Λιγότερο από 2 όμως απομένουν για τη λήξη. Στενεύουν τα περιθώρια εκείνους για να δούμε τι έχουν να πούν. Ιφτιχάρ, Χατζηγνατίου. Να Ιφτιχάρ, κλέψει ο Τσακέτας αυτή τη φορά. Τώρα ο Δημητρακόπουλος φτάνει μέχρι απέναντι. Γεωργακόπουλος, ξανά ο Δημητρακόπουλος, θα μπει και αυτό. Διαφορά πλέον στους 15, 58-43, 90 τελευταία δεύτερα. Αγκαλιά με την νίκη, δύο γκολ τη δεύτερη σερί τους, αλλά και για να ανέβουν στο 4-4, σταματώντας παράλληλα και την πολύ καλή πορεία των Ρεμάλ που έρχονται από 3 σερί νίκες. Με τον
μπορεί να βρίσκει τον Ιφτιχάρ. Είναι στον Χατζηγνατίου. Σκριν. Βάλε έχει βρει στο πόδι του Γιού, δεν υπάρχει φλέξιμο. Επαναλαμβάνω το σκορ. Ο Ιφτιχάρ με άλλα 10 παίρνει το τρίπο του Χατζηγνατίου. Μπάλα απλώς στεφάνει και έξω. Μπήκαμε μόλις στο τελευταίο λεπτό. Λίγο πιάστηκα. Ποιος θα πρόβει, θα φύγει με την νίκη που λέγαμε. Για να ανέβει στο 4-4 και να κάνει τη δεύτερη σελίδα της νίκη. Το έχουμε θετικό φάουλ. Είναι ζωγράφο. Ιφτιχάρ έβγαλε τον Ρούκι ανάμεσα. Ιφτιχάρ έχει και κάνει την μπάλα από τον Καρακούση. 33,2. Αυτό 43 συνεχίζει να ισχύει. Μια να δούμε, θα δούμε κάποιο άλλο καλάθι μέχρι το τέλος. Ο Γιος τώρα θα σηκωθεί, θα στοχίσει όμως. Η μπάλα μαζεύεται από τον Ρούκι. Ιφτιχάρ 18,2. Όλα στη διάθεση των Ρεμάλ. Ο Γαριφάλου να ποστάρει. Κατάλλει έξω στον Ιφτιχάρ. Το τρίποντό του βρίσκει στόχο. Και αυτός είναι μάλλον ο τελευταίος πόντος στο παιχνίδι. 98-46 λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το παιχνίδι αυτό μαζί μου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια και καλό βράδυ.